Πάμε λοιπόν να δούμε τον εσωτερικό κόσμο του νέου S3 Mini, όπου η συσκευή χρησιμοποιεί, όπως είπαμε, Android 4.1.1. Από ό,τι έχω δει στο εξωτερικό, υπάρχει και το update για 4.1.2, το οποίο δεν έχει φτάσει ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον έως τη στιγμή, έως και τώρα που κρατάω τη συσκευή στα χέρια μου. Η Samsung έχει παραμετροποιήσει αρκετά την εμφάνιση της συσκευής, όπως πρέπει να δείτε, με το δικό της TouchWiz UI, με τα δικά του εικονίδια, τα δικά του widgets, μια παραμετροποιημένη lock screen με το σχετικό ripple effect, το εφέ του νερού, το οποίο είναι σχετικά άχρηστο, αλλά εντάξει, έχει το δικό του νόημα. Εφαρμογές της Samsung μέσα στη συσκευή δεν βρίσκουμε πολλές, υπάρχουν όμως κάποιες οι οποίες μάλλον δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Έχουμε, ας πούμε, το S-Adjust, ένα App Store, ας το πούμε έτσι, της Samsung, το οποίο προτείνει εφαρμογές με βάση το τι κάνει στα κοινωνικά σας δίκτυα, στο Facebook, στο Twitter. Έχουμε όμως και δεύτερο App Store από τη Samsung, το Samsung Apps, το οποίο λειτουργεί και αυτό ξεχωριστά από το επίσημο Play Store της Google, και δεν καταλαβαίνω το λόγο ύπαρξής τους, αλλά και για το γιατί ο χρήστης θα πρέπει να τα προτιμήσει. Τέλος πάντων, η Samsung επιλύει να τα βάλει. Έχουμε όμως και άλλες δύο εφαρμογές. Υπάρχει το S-Planner, το οποίο συγχρονίζει με το Google Calendar σας, και πάλι και εδώ πάντως δεν βρίσκω ιδιαίτερο λόγο υπάρξει να το χρησιμοποιώ τη σχέση με το επίσημο Calendar της Google, και υπάρχει και το S-Voice, κάτι σαν το Siri είναι, όπως βλέπετε, το οποίο για εμάς εδώ στην Ελλάδα είναι άχρηστο, καθώς ποτέ δεν θα μάθει ελληνικά. Μέσα στη συσκευή βρήκα και το Flipboard, το οποίο εγώ δεν χρησιμοποιώ, αλλά εντάξει, υπάρχει. Γι' αυτό υπάρχει και το σχετικό widget στην αρχική οθόνη. Κάποια άλλη ιδιαίτερη εφαρμογή δεν έχω εντοπίσει. Υπάρχουν όμως ιδιαίτερες λειτουργίες με τις οποίες εξοπλίζει Samsung τις τελευταίες συσκευές. Οι λειτουργίες αυτές είναι διαθέσιμες μέσα από το μενού των ρυθμίσεων. Μισό λεπτό. Πηγαίνοντας στην επιλογή Motion, και βλέπετε ότι όλα αυτά είναι ιδιαίτερες λειτουργίες, οι οποίες δεν βρίσκουμε σε άλλες συσκευές. Να σας αναφέρω μερικές από αυτές. Για παράδειγμα, όταν κρατάτε τη συσκευή κλειστή και την πιάσετε και έχετε κάποια χαμένη κλίση, κάποιο χαμένο email, αυτή θα κάνει μια μικρή δόνηση, ώστε να καταλάβετε ακόμη και πριν την ανοίξετε ότι κάτι έχετε χάσει, κάποιο email ή κάποιο μήνυμα ή κάτι παρόμοιο. Μία άλλη είναι από τη lock screen, όπου κρατώντας πατημένο το δάχτυλο πάνω και μεταφέροντας την οθόνη σε landscape mode, αυτή θα μεταφερθεί κατευθείαν στην κάμερα, στην εφαρμογή της κάμερας. Στο browser, ας πούμε, είναι μία άλλη παρόμοια λειτουργία. Όπου έχοντας ζουμάρει, μπορούμε, κάνοντας αυτή την κίνηση με τα δύο δάχτυλα πάνω στην οθόνη και πηγαίνοντας συσκευή μπρος πίσω, να ζουμάρουμε και να ξεζουμάρουμε την εικόνα και το κείμενο που βλέπουμε. Μία άλλη λειτουργία θα σας δείξω ευθύς αμέσως, είναι στην gallery, όπου ενώ έχουμε ζουμάρει και κρατώντας το ένα δάχτυλο πάνω στην οθόνη, μπορούμε να κινήσουμε τη συσκευή για να μεταφερθούμε στο σημείο που θέλουμε. Βλέπετε ότι η εικόνα κινείται. Εντάξει, όλες αυτές οι λειτουργίες ίσως μετά από λίγο καιρό να μην τις χρησιμοποιείτε πια, αλλά έχουν τη δική τους σημασία και θα σας αρέσουν στην αρχή. Κάτι άλλο που ίσως το βρείτε χρήσιμο είναι το ότι αν αγγίσετε τη συσκευή ανάποδα επάνω σε κάποια επιφάνεια, αυτή θα μπει σε λειτουργία σύγασης. Και φυσικά όλα αυτά, όπως είπαμε, θα πρέπει να τα ενεργοποιήσετε από το μενού Motion, όπου και το ενεργοποιείτε γενικώς από εδώ και επιλέγετε παράλληλα και ποια από όλες τις λειτουργίες θέλετε να είναι ενεργοποιημένη. Από την Notification Bar μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και να απεργοποιήσουμε διάφορες υπολειτουργίες και υποσυστήματα, τον ήχο, να τον ρυθμίσουμε. Βλέπετε ότι υπάρχει και ρυθμιστικό για τη φωτεινότητα της οθόνης. Από ό,τι έχω δει, δεν προσφέρεται αυτόματη ρύθμιση του φωτισμού. Γι' αυτό και η Samsung
έχει επιλέξει να υπάρχει αυτό το ρυθμιστικό εκεί. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάτι auto adjust της φωτεινότητας. Με ένα κλικ από εδώ μεταφερόμαστε ρυθμίσεις. Υπάρχει το blocking mode από ό,τι βλέπετε με την ευκαιρία, το οποίο αν είναι ενεργοποιημένο μπλοκάρει τις κλίσεις για να μην σας ενοχλούν. Βλέπετε ότι τα δύο φωτιζόμενα πλήκτρα έχουν backlight. Το αριστερό ανοίγει το μενού των ρυθμίσεων. Αν υπάρχει τέτοιο μενού στο σημείο που βρισκόμαστε. Με ένα παραταμένο πάτημα επάνω στην αρχική οθόνη μπορούμε να προσθέσουμε συντομεύσεις, διάφορα widgets, τα οποία θα σας τα δείξω. Υπάρχει μια ποικιλία από widgets. Και φυσικά το μενού των εφαρμογών, όπου και εδώ έχουμε διάφορες, μπορούμε να κάνουμε διάφορες ρυθμίσεις. Ίσως σημαντικότερο είναι ότι μπορούμε να κρύψουμε εφαρμογές που δεν μας ενδιαφέρουν ή που δεν θέλουμε ή που στην τελική δεν μπορούμε και να απεγκαταστήσουμε, οπότε μας δίνεται δυνατότητα να τις κρύψουμε. Το βλέπετε. Ας δοκιμάσουμε την οθόνη, να δούμε κάποιο βιντεάκι μέσω του YouTube. Βάζω ένα στην τύχη. Ακούτε και το ηχείο με την ευκαιρία, το οποίο είναι αρκετά καλό. Αρκετά καλές ήταν και οι κλίσεις που κάναμε σε ποιοτικά και μας ακούγαν και τους ακούγαμε πάρα πολύ καλά. Φυσικά η συσκευή έχει ραδιόφωνο, έχει DLNA για να μεταφέρετε εικόνες και βίντεο σε συμβατές συσκευές. Δεν έχει NFC από ό,τι έχουμε πει. Δεν έχει 4G. Αν και στην τιμή που διατίθεται δεν νομίζω ότι θα υπήρχε περίπτωση να υπάρχει. Να προσθέσω ότι έχουμε το Game Hub της Samsung, το οποίο ξέχασα να αναφέρω στην αρχή. Είναι και αυτό ένα σαν Play Store για παιχνίδια. Όλα αυτά κατά τη γνώμη μου δεν έχουν λόγο ύπαρξης, αλλά ο κάθε κατασκευαστής θέλει να εμπλουτίζει τη συσκευή του με τις δικές του εφαρμογές. Όπως είδατε πριν, στο browser έχουμε κάποιες λειτουργίες εκεί και η Samsung επιλέγει το browser και όχι το Chrome, τον οποίο νομίζω ότι οι κατασκευαστές σιγά σιγά θα αρχίσουν να επιλέγουν. Η κίνηση, όπως βλέπετε, είναι γρήγορη και εύκολη. Το κείμενο διαβάζεται άνετα, μιας και έχουμε και αρκετά ψηλό PPI. Να σας δείξω και τον Music Player. Έχουμε φυσικά Google Maps κτλ. Ο Music Player. Βλέπω ότι συνεχίζει και παίζει. Έχουμε το σχετικό widget στη notification bar. Βλέπετε το μενού των κλίσεων, την εφαρμογή των κλίσεων, παραμετροποιημένη και αυτή από τη Samsung. Αυτά νομίζω πάνω κάτω. Να σας δείξω το μενού του κλειδώματος, που μπορούμε να απενεργοποιήσουμε και απενεργοποιήσουμε το Data Network, να κάνουμε επανεκκίνηση κτλ. Νομίζω ότι γενικώς η συσκευή κινείται αρκετά γρήγορα, δεν έχω παρατηρήσει κάποιο ιδιαίτερο lag. Ίσως πολύ λίγο όταν ανοίγουμε κάποιες βαριές εφαρμογές. Ο επεξεργαστής των διπλήρινων του 1 GHz κάνει αρκετά καλά τη δουλειά του. Η συσκευή είναι μικρού μεγέθους, όπως είπαμε. Εντάξει, ίσως κάποιες πιο βαριές εφαρμογές να έχουν κάποια σχετική αργοπορία, ας το πούμε έτσι, αλλά ας πούμε το Need for Speed που έβαλα, που θεωρείται ένα βαρύ παιχνίδι, παίζει αρκετά καλά. Με αποδεκτό frame rate. Νομίζω ότι απευθύνεται σε χαμηλά budget, μιας και πλέον έχει φτάσει στα 280 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος.
τόσο την έχει το Bird Phone, και πάλι αν δεν κάνω λάθος, το οποίο μας την προμήθευσε. Αν θυμάμαι καλά, πάντως είχε έρθει στην Ελλάδα γύρω στα 400 με 350 πριν από λίγες εβδομάδες σχετικά, και έχει χάσει αρκετά από την αρχική τιμή του. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Πιθανότατα ότι υπάρχουν αρκετά μοντέλα στην αγορά και αυτό ήταν αρκετά ψηλά ή ψηλά τιμολογημένο. Αυτά από εμάς. Διαβάστε και το αναλυτικό μας review στις σελίδες του myphone.gr. Από εμένα το DJDB. Γεια σας.